Η Τόμας Κουκ ήρθε χθες και ήταν μια φάνηκε αμέσως, έστω και 200 άτομα τα οποία βρίσκονται στο νησί, αμέσως φάνηκε η διαφορά. Βέβαια έχουμε και πολλούς μεμονωμένους, έτσι. Ναι. Α, καταλάβετε, σήμερα που ήρθα εγώ με το αεροπλάνο, έφτασα στις 6 ώρα το πρωί. Ένα 48 θέσεων αεροπλάνο ήταν γεμάτο τελείως. Και χωρίς μέσα να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει στην Αθήνα για κάτι άλλο, σκιαθείτες δηλαδή, για δουλειές κλπ. Ήταν μεμονωμένοι τουρίστες. Αυτοί έρχονται, είναι οι καλύτεροι αυτοί, έτσι. Γιατί αυτοί διαθέτουν χρήματα για αεροπορικές μεταφορές, για καλά ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν, από τη μια η Ολυμπιακή, τώρα το μεσημέρι έρχεται και η Sky Express. Από την άλλη οι πτήσεις low cost και charter ήδη δώσανε αμέσως το στίγμα. Θα είναι καλή χρονιά φέτος και πιστεύω ότι και αυτά τα οποία εμείς φροντίσαμε μαζί με την Ένωση Ξενοδοχών, εγώ μου αρέσει αυτοί που έχουν το μερίδιο να το αποδίδω και να το αναγνωρίζω κιόλας, όχι απλώς να το αποδίδω μονάχα, να το αναγνωρίζω κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα μετά το Δήμο, αυτός ο οποίος, ο φορέας ο οποίος πασχίζει για την προβολή του νησιού είναι η Ένωση Ξενοδόχων και μετά όλοι οι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξε ο αέρας στον φορέα, έχει βρίσκεται πλέον στα χέρια νέων ανθρώπων και όχι απλά νέων ανθρώπων, νέων ντόπιων ανθρώπων. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Και στην ηλικία και και στη συμμετοχή στα κοινά. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, Δήμαρχε, από την προεργασία, διότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόπος ο οποίος πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει καλά επειδή έχει φυσικό κάλος. Αυτό το συνηθίζαμε επί πάρα πολλά χρόνια να το βιώνουμε, ναι, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εσείς όμως κάνετε μια προεργασία. Σας είδαμε σε ιταλικές εφημερίδες, σας είδαμε σε ιταλικά περιοδικά. Σαρώσατε κυριολεκτικά ολάκερη την Ευρώπη το χειμώνα. Τι κάναμε και τι αποκομίσαμε και τι περιμένουμε έξτρα από αυτά που γνωρίζαμε. Όντως, είχαμε μια έντονη παρουσία. Εγώ, όπως ξέρετε, πάω στο Βερολίνο και στην Ιταλία και στις δύο εκθέσεις της Ιταλίας. Εντάξει, μια αναφορά μου πριν από ένα μήνα στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αποδεκτή ως πραγματικότητα, δεν το είπα δηλαδή μόνο για να ευλογήσω τα γένια μου κατά κάποιο τρόπο, ότι οι Ιταλοί από το 14 που αναλάβαμε εμείς, που ήταν 15.000, έχουν φτάσει τώρα 35.000 και με έχουν αυξητική τάση, διότι αυξήσαμε τις πτήσεις, οι οποίες είναι περισσότερες low cost, και το λέω αυτό έτσι για να μην νομίζουν ότι μόνο μπορείς τις πτήσεις low cost να τις προκαλείς δίνοντάς τους διαφημιστικό τέλος, διαφημιστικό όφελος. Εμείς δεν πληρώνουμε σε κανένα τίποτα και φυσικά μας επιλέγουν, μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν βρίσκουν ανάλογους χρόνους και ημερομηνίες και γι' αυτό χάνουμε και πολλές πτήσεις. Προχτές επίσης πήγα να δω κάποιες αλλαγές που γίνανε στο αεροδρόμιο και όντως από ψηλά μπορείς και το βλέπεις τώρα και φαίνεται η διαφορά που έχει δημιουργηθεί. Έχουν δημιουργηθεί 8 θέσεις πλέον για αεροπλάνα, μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν στο έδαφος 8 θέσεις, αν και οι πύλες είναι λιγότερες, αλλά παρόλα αυτά όμως έχουμε τη δυνατότητα μικρά μεγάλα αεροπλάνα να έχουμε 8 θέσεις. Φυσικά με το βάψιμο που έγινε γιατί φέτος είδαμε την διαφορά, πέρυσι δεν ήτανε, και άρχισε να δείχνει ένα αεροδρόμιο σύγχρονο με τις όποιες ελλείψεις και που έχουμε ελλείψεις ακόμα, είναι γεγονός αυτό και εμείς στις υποδομές μας, αλλά δεν μπορείς να μένεις χωρίς να μην λύνεις την καθημερινότητα αλλά και σε μεγαλύτερο χρόνο, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου αυτά τα οποία απαιτεί ο κόσμος και αυτά τα οποία απαιτούν και οι επισκέπτες. Επομένως κάνει καλή δουλειά η Fraport, μας λέτε με λίγα λόγια. Βέβαια κάνει καλή δουλειά. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε ότι θα φανεί μέσα σε λίγες μέρες όταν θα αυξηθεί και η ζέστη, ο καύσωνας, άμα είναι που δεν είχαμε air condition στο αεροδρόμιο ή μάλλον ήταν χαλασμένο για να ακριβολογήσω. Τι να πω τώρα. Που είναι, ακόμα και τώρα υπάρχουν συνεργεία τα οποία δουλεύουν για να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες. Αυτό που θα γίνει βέβαια το χειμώνα θα είναι το διαφορετικό, έτσι, γιατί το χειμώνα
θα έχουμε αυτόν τον χειμώνα που έρχεται, μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας που υπάρχει με τη Φράπορτ. Η οποία προβλέπει τι ακριβώς? Ένα ακόμα κτίριο, προβλέπει, σας λέω χοντρά, ένα κτίριο ακόμα. Αχα. Όπου... Θα είναι 3 τα κτίρια, τώρα είναι 2. Όπου... Θα ξεχωρίσουν τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό σε λίγο καιρό, θα δείτε τη διαφορά. Και από εκεί και μετά είναι, εμείς προγραμματίζουμε να τελειώσουμε κάποιες εκκρεμότητες που έχουμε και στο λιμάνι και στους δρόμους μας έξω. Mm-hmm. Είναι αυτή η αδυναμία που υπάρχουν πάντοτε με τις μελέτες, με όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε λιγάκι μείνει πίσω. Αλλά παρόλα αυτά όμως στο τομέα προβολής είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο, υψηλό επίπεδο. Και όπως είπατε κι εσείς, χάρη σε εμάς γνωρίζουν και τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε ειδικοί εμείς. Η αλήθεια είναι ότι το λέτε με τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι το λέτε με καμάρι αυτό. Όπως είπατε προηγουμένως, είναι, ας την πούμε έτσι, βιομηχανία, είναι όντως είναι η ελπίδα. Γιατί πέρα από τον τουρισμό και το ναυτικό, και το ναυτικό συνάλλαγμα, όλα τα άλλα έπονται. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στα άλλα. Ενώ σε εμάς, στον τουρισμό, παραδείγματος, αφού μας έδωσε εμάς η φύση τόσα πλεονεκτήματα και εμείς προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε και να μην το μειώσουμε, αλλά να τα βελτιώσουμε ή να μείνουν τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, άσχετα αν η ανθρώπινη, η αδιφάγους νοοτροπία έχει δημιουργήσει προβλήματα στη φύση του νησιού. Παρ' όλα αυτά εμείς προσπαθούμε και νομίζω ότι καταφέρνουμε αυτά τα οποία έχουν παραλάβει από τους πατεράδες μας να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Αν όχι καλύτερα, τουλάχιστον όπως είναι. Πιστεύω και καλύτερα εμείς θα τα παραδώσουμε. Και η αλήθεια, Δήμαρχε, είναι ότι αυτή η κουλτούρα, η οποία τώρα κρατάει χρόνια, δεκαετίες, είναι εμφανής ακόμα και στα γεροντάκια. Βλέπεις ότι σε αντιμετωπίζουν και γνωρίζουν τι σημαίνει ο τουρισμός στη Σιάθο. Και βέβαια. Πήγα πρωτομαγιά στον Αγιώκαμπο και είπα θα πλάκα. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Τι να κάνουν και άλλο πράγμα. Άσχετοι τελείως με το αντικείμενο. Κι όμως κερδίζουν χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά ελαίο της φύσης. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, άρα, ισότι αφορά το αεροδρόμιο, πάμε καλά. Ισότι αφορά το λιμάνι, θα κάνετε τις υποδομές ή τους δρόμους μας είπατε. Το λιμάνι θα βελτιώσουμε φέτος, mm-hmm. το φωτισμό φέτος. Mm-hmm. Γιατί το βασικό έργο, το οποίο είναι η επέκταση του βραχίωνα, mm-hmm. όχι προς μήκος, προς πλάτος. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε και για όσο χρονικό διάστημα θα είμαστε εμείς στην Δημοτική Αρχή, αλλά και οι επόμενοι να βρουν ένα σημείο στο οποίο να δημιουργήσουν τις συνθήκες αυτές, ώστε πλέον να μην γίνονται όλες οι μανούβρες που γίνονται μέσα όταν είναι πρημνοδετημένα τα καράβια, να μην γίνονται μπροστά στο λιμάνι, μπροστά στην Παπαδιαμάντη. Να γίνονται πιο μέσα, να γίνονται σε ένα σημείο και απλώς από εκεί που είναι να γίνεται διέλευση. Βέβαια, το οποίο βέβαια εξακολουθούμε να έχουμε ως πρόβλημα, είναι η επικοινωνία μας στις πρωινές ώρες με τον Βόλο. Σημαντικό. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να ακυρώνω και εγώ συναντήσεις που πρέπει να πάω, παράδειγμα πρέπει να είμαι το αύριο, πρέπει να είμαι στην ΠΕΔ. Πρέπει να φύγω από σήμερα. Είναι δυνατόν να φύγω από σήμερα για να είμαι αύριο στην ΠΕΔ? Σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο ότι δεν έχουμε πρωινό δελφίνι ή πρωινό offline cut είναι πραγματικά ένα έλλειμμα μεγάλο, το οποίο δεν ξέρω σε ποιον αποδώσω ευθύνες. Εγώ τους καταλαβαίνω τους επιχειρηματίες της θάλασσας, ότι είναι πρόβλημα πάντοτε. Όταν έχεις ένα καράβι μέσα στη θάλασσα είναι πρόβλημα, είναι αλήθεια αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είμαι συνδιαλέξιμος, είμαι συνεργάσιμος, μιλάω μαζί τους παρά να τους καταγγέλω. Να δεν έχω καταγγελτικό ποτέ χαρακτήρα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια περιουσία μέσα στη θάλασσα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα μας κοστίσει το γεγονός ότι κόψανε τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Έχουν πει τώρα ότι υπάρχει μια περίπτωση η εταιρεία Ηλιόπουλος να βάλει ένα σκάφος 33 μιλίων. Μακάρι να το βάλει. Μακάρι να και το θα βάλει. Μπει και ένα σκάφος ακόμα, με πήραν τηλέφωνο για να συνηγορήσω, mm-hmm. το οποίο λέγεται Aqua Blue, mm-hmm. είναι το παλιό Ιεράπετρα, mm-hmm. και το οποίο θα συνδέσει την Θεσσαλονίκη με τη Σκιάθο μόνο από τις Ποράδες, mm-hmm. γιατί δεν μπορεί μετά να φιλοξενηθεί στα άλλα λιμάνια, mm-hmm. και θα ακολουθεί μετά Σύρο, μετά από εμάς θα πηγαίνει Σύρο, ναι. Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο. Αχα. Είναι μια παλιά γραμμή,
η οποία υπήρχε τη δεκαετία του 80 προς 90, και αυτές τις μισές ήταν τότε, τα χρόνια μισά-μισά, και είχε βοηθήσει τότε, γιατί ερχόντουσαν και προϊόντα από την Κρήτη προς Θεσσαλονίκη. Και έκανε ένα διάμεσο σταθμό σε εμάς, που ήταν σημαντικό. Βέβαια δεν έχει τα μίλια, έχει 18 μίλια ταχύτητα μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει από το τίποτα υπάρχει μια σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αν μπει βέβαια και το flying cut θα είναι καλό. Βέβαια εμένα έχει κολλήσει ο νους μου, γιατί λέγαμε προηγουμένως για το λιμάνι, στο όραμα Πρεβεζάνου για μεταφορά του λιμένα από την άλλη πλευρά, από το Κοχύλι. Πανάκριβο όμως, Πανάκριβο, αλλά τι πανάκριβο να κάνουμε έργο. Τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια πιστεύω ότι αν τελικά γίνει αυτή η μεταφορά, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε εμείς ούτε εν ζωή ακόμα. Παρ' όλα αυτά όμως θα του δουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και θα είναι, δεν θα έχουν τα προβλήματα που έχουμε κάθε μέρα εμείς. Να μην μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να σε επισκεφθεί κάποιος στο Δημαρχείο όταν έχει αυτοκίνητο και να μην ξέρει που να αφήσει το αυτοκίνητο. Το πάρκινγκ, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο προσπαθούμε αυτό τώρα αυτές τις μέρες, να δημιουργήσουμε 2-3 πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν, απλώς να τα συντηρήσουμε για να γίνεται η φιλοξενία των αυτοκινήτων εκεί με ασφάλεια και μια κατά κάποιο τρόπο έτσι αξιοπρεπώς. Βέβαια ο Δήμαρχος Πρεβεζάνος σε αυτές τις τελευταίες εκλογές κατήλθε γιατί είχε στο μυαλό του να γίνουν 5 πράγματα για το νησί. Είσαστε ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής φοιτεία Δήμαρχη? Όχι, δεν είμαι, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία για να φτάσεις στο επίπεδο που εγώ θα ήθελα και το οποίο βλέπω σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως του εξωτερικού, είναι αλήθεια ότι υπάρχει δυσκολία σε αυτό το πράγμα να φτάσουμε. Και ο λόγος? Ο λόγος είναι γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες ανάθεσης των έργων, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Α, σας πω έτσι ένα μικρό παράδειγμα. Μόλις προχθές έμαθα μια μελέτη που έκανε η ΔΕΙΑΣ και την οποία υποβάλαμε στην περιφέρεια δεν έγινε δεκτή, δεν αξιολογήθηκε σωστά, δεν έγινε αποδεκτή, και θα περάσουμε το καλοκαίρι πάλι με τον ίδιο αγωγό λιμάτων, ο οποίος συνδέει τα δύο σημεία, δηλαδή ξεκινάει από το Σκιάθος Παλάς και καταλήγει στην Αγία Ελένη στο βιολογικό, με ενδιάμεσες παροχές, με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση όταν γίνει κάποια ζημιά, γιατί γειτνιάζει με το βιότοπο. Δεν το καταλάβανε η διαχειριστική αρχή, μπήναν στον τύπο, δεν είναι λαϊκισμός οι κουκουναριές. Τότε κάθε 10 χρόνια μόνο που γίνονται οι... Κοίτα τώρα. Κόλλησε το μυαλό, δεν πειράζει. Που έχουμε σαν δεδομένο στις κουκουναριές είναι πάνω από 150-200 άτομα. Και είναι οικισμός ο οποίος αποδεικνύεται από τις απογραφές. Δεν αποδεικνύεται με απόφαση νομάρχη. Λέει, δεν έχετε απόφαση νομάρχη. Τι να πει στη διαχειριστική αρχή, δεν έχεις απόφαση νομάρχη. Αφού η απογραφή δείχνει αυτά για σειρά ετών. Έχω κάνει 2 απογραφές εγώ, αλλά βρήκα και τις προηγούμενες που οι κουκουναριές είχαν πάντοτε από 50 έως 250 άτομα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως είναι τόσο ευαίσθητη η ισορροπία εκεί, είναι ο βιότοπος δίπλα. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα ξενοδοχείο μεγάλο, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε άλλα 400 κρεβάτια στην περιοχή των κουκουναριών. Ναι. Με απότερο όριο τα 800-900 κρεβάτια. Τόσο θα φτάσει αυτό. Η μονάδα αυτή η οποία γίνεται. Είναι η μεγαλύτερη μονάδα που θα είναι η μεγαλύτερη μονάδα που υπάρχει στη Θεσσαλία. Σε ποια αναφερόμαστε τώρα? Στο κτήμα, πρώην κτήμα Γουλανδρή και κτήμα Ξενία. Αχα. Τα δύο αυτά τα έχει ο ίδιος ιδιοκτήτης. Αχα. Ο τελικός αριθμός κλινών θα είναι γύρω στις 900. Αυτός πότε θα είναι έτοιμος, Δήμαρχε? Λέει τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου θα ανοίξει. Αχα. Το Ξενία θα ανοίξει πρώτα. Αχα. Αναφερόμαστε σε ποιον επιχειρηματία, δεν είναι? Ναθαναηλίδης λέγεται. Ο Ναθαναηλίδης, ναι. Άρα πάει καλά αυτό το κομμάτι, έτσι? Βέβαια, μετά από τόσες προσπάθειες ο άνθρωπος, γιατί είναι αλήθεια ότι είχε πάρα πολλά εμπόδια, τελικά τα κατάφερε και μετά από 3 χρόνια προσπάθειών ανοίγει φέτος. Από τη μία πλευρά Ναθαναηλίδης, από την άλλη πλευρά σοβαρή παρουσία η αδερφή Δερβαίνη. Βέβαια.
Λοιπόν, τουλάχιστον είναι, να πάρει ωραία, τα πάνω του. Οι αλλαγές τώρα γίνονται ορμητήριο μεγάλο. Είναι τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία θα έχουν. Γιατί ο Δερβαίνης έχει γύρω στα 550 κρεβάτια, κάπου εκεί. Αλήθεια, με τις παραλίες τι θα γίνει, θα έχουμε καθυστερήσεις όπως και πέρσι, όχι? Γιατί οι παραλίες είναι ήδη ανοιχτές. Ναι. Που οι δημοπρασίες γίνανε εγκαίρως. Όχι φέτος, γίνανε πέρσι, δώσαμε για 3 χρόνια. Σωστό. Σωστό. Και τις έχουμε καθαρίσει κιόλας εμείς με μηχανήματα δικά μας. Αχα. Και όποιος από αυτούς βοήθησε, βοήθησε για τον εαυτό του. Καλά έκανε. Υπάρχουν και περισσευούμενες παραλίες, Δήμαρχε? Και κανένα δυο, οι οποίες δεν ξέρω ακόμα αν έχουν βγει. Mm-hmm. Γιατί έλειπα αυτές τις μέρες και δεν ξέρω αν βγήκανε. Άρα ενδεχομένως να βγουν και αυτές και να. Έχει ανάγκη από παραλίες της Κιάθος, αφού τα ξέρετε, Αντώνη, τώρα. Βέβαια. Έχουμε 60 οργανωμένες σχεδόν. Σωστό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω για αυτόν τον κλεισθένη, και αυτό διότι είσαστε χρόνια στο δημαρχιακό κουρμπέτι. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Αλήθεια, πώς το βλέπετε αυτό? Να σας πω τώρα, όταν έχεις ακόμα και δική σου παράταξη, η οποία πλειοψηφεί κιόλας, και έχεις πλειοψηφούσα δηλαδή, και έχεις προβλήματα εκεί, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εάν υπάρχουν. Αν κάποιος δήμαρχος εκλεγεί και δεν έχει πλειοψηφία, τι να σας πω σε αυτό, τι θα γίνει. Εδώ γίνονται αλλεπάλληλα συνέδρια τώρα. Τώρα από ό,τι είδα ότι γίνονται αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, για να δούμε τι θα κάνουμε τελικά. Και το έχει πάρει προσωπικά ο Πατούλης το θέμα. Δεν είναι μόνο προσωπικό. Είναι όποιον να ρωτήσετε. Τώρα μην πω σε λεπτομέρειες. Ακόμα και εγώ έχω ένα πρόβλημα το οποίο δεν μου το έχει λύσει κανένας. Για μια περίπτωση ενός συμβούλου ο οποίος είναι σε αργία. Δεν μου το έχει λύσει κανένας αυτό. Έχω περάσει όλη τη θητεία με μείον ένα σύμβουλο. Μάλιστα. Τι να σας πω. Δεν δημιουργούνται προβλήματα διαπροσωπικά. Δημιουργούνται. Δεν θα δημιουργηθούν και οι σχέσεις. Θα περάσουν κρίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις προβλήματα. Ακόμα και εσύ ο ίδιος που είσαι, έχεις πλειοψηφούσα παράταξη. Παρ' όλα αυτά, άμα γίνει αυτό, εγώ νομίζω θα υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη η κοινωνία η δική μας για αυτό το πράγμα. Θα μου πεις γίνονται και αλλού, γίνονται στην Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω εκεί πώς θα καταφέρουν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχατε και αυτά δεν θα είχατε ζωή. Γιατί αυτά για τον Δημήτρη τον Πρεβεζάνο είναι ζωή. Από την άλλη πλευρά όμως είναι να διερωτάται κανείς. Γιατί ο χρόνος πλησιάζει. Στις επόμενες εκλογές ο Δημήτρης ο Πρεβεζάνος τι θα κάνει? Θα συνεχίσει την προσπάθεια? Ακόμα μέχρι τις εκλογές θα συνεχίσω την προσπάθεια βέβαια. Μετά άμα... Μετά και κάποιος άλλος, αν βγει κάποιος άλλος, δεν θα είμαι εγώ. Αλλά από το καλοκαίρι και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνω. Άρα δεν έχετε αποφασίσει ακόμα. Άρα δεν έχετε αποφασίσει ακόμα. Όχι, δεν το έχω αποφασίσει. Είναι ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο. Όλα είναι ανοιχτά.